τώρα να σας αναφέρω και ένα δημοσίευμα το οποίο προφανώς δεν το λάβατε. Πριν κλείσουμε, οφείλουμε να προσθέσουμε κάποια λίγα σε μια αναφορά την οποία κάναμε για τα 9.000 χρόνια. Αναφέρθηκαν τα 9.000 χρόνια από τον Πλάτωνα ότι όταν πήγε ο Σόλων στην Αίγυπτο, κάποιος ιερέας του είπε ότι εσείς οι Έλληνες πριν από 9.000 χρόνια για τον πολιτισμό. Και εσείς στο βιβλίο σας νομίζω γράφετε ότι και η Σφίγγα έχει ακριβώς ηλικία 9.000 ετών. Είναι πρόσφατες οι έρευνες που αναφέρονται στη Σφίγγα ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις πυραμίδες και κατά συνέπεια είναι ένας προγενέστερος πολιτισμός. Μπορώ να αναφέρω ένα απόσπασμα από αυτό που δείχνει ότι και το κακό δαίμονα των Ελλήνων, γιατί τον τόπο των Ελλήνων το χτυπούν συνεχώς καταστροφές και τον καθιστούν αμνήμονα, αλλά και ότι είναι αρχαιότατος πολιτισμός. Θα διαβάσω σιγά ένα απόσπασμα από τον Τίμιο που δείχνει πόσο αρχαίος και πόσο σημαντικός ήταν ο ελληνικός πολιτισμός και πώς χτυπήθηκε. Διαβάζουμε λοιπόν στον Τίμιο, Πλάτωνας Τίμιος 22-23. Τότε ένας πολύ ηλικιωμένος Αιγύπτιος ιερέας είπε: «Σόλωνα, Σόλωνα, εσείς οι Έλληνες είστε αιωνίως παιδιά. Δεν υπάρχει γέρος Έλληνα». Ακούγοντας αυτά, ο Σόλωνας ρώτησε: «Τι εννοείς με αυτά που είπες?» Και ο ιερέας συνεχίζοντας είπε: «Είστε όλοι σας νέοι στην ψυχή. Και η αιτία είναι η εξής. Στη χώρα σας, σαν φοβερή αρρώστια, έρχεται κάθε τόσο μια καταστροφή και καταστρέφει όλα όσα έχετε αναπτύξει, με γράμματα και όλα σας χρειάζονται οι πόλεις, και αφήνει ζωντανούς μόνο τους αγραμμάτους και ακαλλιέργητους από εσάς, ώστε γίνεστε σαν νέοι από την αρχή, χωρίς όμως να γνωρίζετε όλα εκείνα που τον παλιό καιρό έγιναν. Θυμάστε ένα κατακλυσμό, αν και έγιναν πολλοί, όπως αναφέραμε αρκετούς. Δεν ξέρετε επίσης ότι στη δική σας χώρα γεννήθηκε το ομορφότερο και ευγενέστερο ανθρώπινο γένος, από το οποίο κατάγεσαι κι εσύ. Η διάρκεια του πολιτισμού μας», λέει ο Αιγύπτιος ιερέας, «όπως λένε τα ιερά μας βιβλία, είναι 8.000 χρόνια. Όμως η θεά Αθηνά ανέθρεψε και εκπαίδευσε πρώτα το δικό σας και μετά το δικό μας τόπο, αρχίζοντας από εσάς 1.000 χρόνια νωρίτερα». Αυτά τα λέει λοιπόν ο Αιγύπτιος ιερέας και πρέπει ευθύς αμέσως να πούμε και κάτι του πάρα πολύ απλό, το οποίο ενδεχομένως να μην έχει προσεχθεί, ότι ακόμα και ο πολιτισμός των πυραμίδων έχει μια τεράστια διάκριση από τον ελληνικό πολιτισμό. Τι εννοώ με αυτό? Ότι οι Φαραώ έδιναν εντολή και χρησιμοποιούσαν σκλάβους. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, αν έγιναν οι πυραμίδες με τον τρόπο που μέχρι στιγμής νομίζουμε ότι έγιναν, για να κατασκευάσουν τάφο για τον εαυτό τους, ενώ οι Έλληνες έκαναν παρθενώνες. Δεν έκαναν μνημεία για τη χρησιμοποίηση του άρχοντα, του εξουσιαστή, αλλά έκαναν μνημεία για το κοινό, για το λαό, για όλους. Εγώ να αναγνωρίζω το δικαίωμα κάθε λαού να κάνει το δικό του πολιτισμό. Ας μας αφήσουν όμως να ξέρουμε το δικό μας. Ακριβώς. Δεν βλέπω κανέναν λόγο να υπάρχει αυτή η επίμονη άγνοια και η παράνοια της λύθης ενός τόσο σημαντικού και αφυπνιστικότατου πολιτισμού που θα γεμίσει όχι μόνο την ψυχή, όχι μόνο το σώμα με υγεία, αλλά ακόμα και τις τσέπες των Ελλήνων από αγαθά. Δηλαδή θα δώσει μια ανάσα, ένα κύρος ανέλπιστο, εάν ο μέσος Έλλην βάλει για στόχο του να ενημερωθεί για τον πολιτισμό των Ελλήνων. Και δεν είναι διόλου δύσκολο. Εάν η παιδεία, η κρατική παιδεία, η οποία απέτυχε στο συγκεκριμένο ρόλο, αρνείται να παράσχει αυτή την ενημέρωση στους Έλληνες, επειδή δεν περιέχει δηλώσεις του τύπου «Δευκαλίωνος και πείρας Έλλην αφού Ελλάς και Έλληνες», που δείχνει πόθεν το εθνώνυμο των Ελλήνων, και άλλες παρόμοιες απλές αλήθειες αρνείται να τις συμπεριλάβει στην ύλη, την εκπαιδευτική, μπορούν τώρα να πάρουν βιβλία που εισαγάγουν και ξεναγούν τον Έλληνα στην αρχαιότητα και να τον ενημερώσουν και να τον κυριολεκτικά να τον καταθέλξουν και να τον κάνουν εραστή της έρευνας γύρω από τον αρχαιοελληνικό πλούτο
και την αρχαιολογική κληρονομιά. Και βέβαια, για να μην εκπλαγεί κάποιος, γιατί αναφέρατε ότι θα έχει οικονομικό όφελος, να πούμε ότι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη μόδα ο Αριστοτέλης, διότι ο νέο φιλελευθερισμός, ο άκρατος φιλελευθερισμός, στηρίζεται πάνω σε ορισμένα σημεία του Αριστοτέλους, βέβαια, πάνω στον ορθολογισμό και στη λογική του Αριστοτέλους, και οι οικονομολόγοι μελετούν Αριστοτέλη σήμερα. Όπως επίσης οι ίδιοι Αμερικανοί, ακόμα και το CNN, που καθόλου φιλελληνικό δεν θα μπορούσε να το πει κάποιος, επιμένουν στην εκμάθηση της αρχαιολογικής γλώσσας, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο οι νέοι υπολογιστές, η νέα γενιά των υπολογιστών που μαθαίνει να σκέπτεται, με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας μπορεί να αρχίσει να φτιάχνει προτάσεις, ενώ με καμία άλλη γλώσσα. Και παράδειγμα, άμα θα πεις στον υπολογιστή «Democracy», πώς θα το αναλύσει αυτό? Λέγοντάς του «Δημοκρατία» θα το αναλύσει. Είναι αυτό που λέγαμε ότι στα μουσεία πηγαίναν και ονοματοθετούσαν, δίναν τη σωστή ονομασία στις λέξεις και στα πράγματα. Και δεν είναι περίεργο, εμείς δεν γνωρίζουμε την ελληνική γλώσσα. Λέμε με την ίδια έννοια, κοιτάζω, παρατηρώ, βλέπω, προσέχω, λέμε, ενώ καθένα έχει κάτι διαφορετικό. Λέμε περιμένω και ξεχνούμε ότι ταυτόχρονα λέμε αίθουσα αναμονής. Γιατί δεν λέμε αίθουσα περιμονής? Οι Έλληνες είχαν το αναμένο για τον τόπο, είχαν το περιμένο για τον χρόνο. Τέτοιες λεπτές αποχρώσεις. Ο Όμηρος δίνει 13 διαφορετικές εκδοχές του «βλέπω». Βέβαια. Αυτό δείχνει, δείχνει την μανία, θέλετε. Την λεπτολογία που δεν ήταν σχολαστικότητα. Την μανία να δει του Έλληνα, να γνωρίσει με την έννοια του «γνωρίζω». Ναι, ναι. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλόπουλο, για την σημερινή συζήτηση. Θα μας δοθεί ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έτσι, μία απλή γνώση των πραγμάτων. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι έχουμε τον χρόνο και την δυνατότητα να τα πούμε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο τηλεφώνημα τελευταίο. Ας δούμε αυτό το τελευταίο και πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Να αναφερθούμε στους ποιος κατασκεύασε τις πυραμίδες, λέει ο τηλεθεατής. Θα πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη συζήτηση για τα έργα. Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία σύμφωνα με τα γραπτά κείμενα ότι ελληνικός ήταν ο πολιτισμός, Έλληνες τα έκαναν. Αλλά, κοιτάξτε, τώρα βέβαια ανοίγουμε άλλη ιστορία. Όταν πάλι ο Θαλής ο Μιλήσιος και ρωτάει εκεί τους Ιραείς, τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι κατασκεύασαν τις πυραμίδες και ήξεραν πόσο είναι το ύψος της πυραμίδος και αγνοούν, και έρχεται κάτω στην άμμο ο Θαλής και τους φτιάχνει ένα ισοσκελές τρίγωνο και τους λέει ότι έτσι, υπολογίζοντας ισοσκιά. Την σκιά, όταν... βέβαια, από τη σκιά μπορείτε να υπολογίσετε που είναι ο ύψος των πυραμίδων, έμεινε ανέκπληκτη από τη σοφία του Θαλή. Να το δώσω λίγο. Πείτε το, ναι, έχουμε λίγο χρόνο. Υπήρχε έδειξε ένα ξύλο στο στην άμμο κάτω. Και όταν η σκιά ήταν ίση με το μήκος του ξύλου, τότε είπε, μετρήστε τη σκιά της πυραμίδας και έχετε βρει το ύψος της. Απλό. Εφόσον σκιά και ξύλο ταυτίζονται στο ύψος, η λεγόμενη ισοσκιά. Είμαι. Δι' αυτού του τρόπου βρήκανε... Βρήκα πώς είναι το ύψος. Ακριβώς. Τότε, υποτίθεται λοιπόν ότι αφού κατασκεύαζαν ένα τέτοιο θαυμαστό έργο άλλοι και όχι Έλληνες, δεν ξέραν ποιο ήταν το ύψος τους. Και τους βρήκε, το βρήκε ο Θαλής με ένα πολύ απλό και σοφό τρόπο. Ισοσκιά. Και να το ξαναπούμε ότι η σοφία είναι απλή. Δεν είναι περίτεχνα πράγματα, δεν είναι μπερδεμένα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι μπερδεύουν τα πράγματα δεν είναι σοφοί. Έχουν άγνοια πλήρη. Απλώς καλύπτουν την άγνοιά τους με περισπούδαστες λέξεις, τις οποίες αγνοεί ο λαός και λέει: «Α, τι σπουδαία τα λέει αυτός». Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά τα λέει σπουδαία. Είναι λάθος. Όταν καταλαβαίνουμε τον Πλάτωνα, να καταλαβαίνουμε τον Αριστοτέλη και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον κύριο Χ που αποκαλείται σήμερα διανοούμενος, δεν μπορεί λοιπόν να είναι σοφός ο κύριος Χ και να μην είναι σοφός ο Αριστοτέλης. Ναι, για να δώσω, να αποπειραθώ να δώσω μια τελευταία απάντηση στην ερώτηση: γιατί θέλουν να αγνοούμε την ιστορία μας? Θέλουν διακαώς να αγνοούμε την ιστορία μας. Πάρα πολύ. Που θέλουν απλά να την καπηλευτούν. Ήδη υπάρχει το σλόγγαν ότι η αρχαιελληνική σοφία και πολιτισμός ανήκει στον κόσμο. Αυτό είναι επικίνδυνο με την έννοια ότι σε λίγο θα ανήκει τόσο πολύ στον κόσμο που δεν θα μείνει τίποτα υπόλοιπο για τους Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν τουλάχιστον εισάξια πρέπει να διεκδικήσουμε την πατρότητα, να τους το δώσουμε τον πολιτισμό. Αυτό θέλει να κάνει ο Έλληνας. Αλλά να μας αναγνωρίσει την πατρότητα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουν να αγνοούμε την ιστορία μας. Γιατί κάποιοι έχουν λόγους να τη διεκδικούν. Έτσι. Τελείωσαμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί.